Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αυτοδιοικητικές εκλογές 2010 ή αλλιώς καλλικρατικές εκλογές. Μιας και αυτή τη φορά το σχήμα είναι εντελώς διαφορετικό και το χωροταξικό και το θεσμικό και ανατροπές και μερικοί λένε πάμε μπροστά. Και όλοι θέλουν να πάμε μπροστά. Έτσι δεν είναι, Δήμαρχε? Καλησπέρα. Κοντά μου έχω τον Δήμαρχο της Μυγδονίας, τον Αστέριο το Γαβότσι. Δήμαρχε, εκ νέου υποψήφιος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας και πιστεύω ότι θα έχουμε τον χρόνο να λύσουμε ορισμένα πράγματα τα οποία τι συνέβησαν μέχρι σήμερα στην οκταετία η οποία διήλθε και ποιος είναι ο σκοπός μας και ο λόγος για τον οποίο θέλουμε να ασχοληθούμε ακόμη μια άλλη τετραετία, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το έργο το οποίο, τουλάχιστον από ό,τι λένε οι δημοσκοπήσεις αλλά και οι συνδημότες μας, ότι ήταν ένα πετυχημένο έργο. Θέλουμε αυτή μας την εμπειρία, την αυτοδιοικητική και όχι την πολιτική, το τονίζω αυτό. Ναι. Θέλουμε να τη μεταφέρουμε στο νέο Δήμο Ρεοκάστρου, τον διευρυμένο πια. Η αλήθεια είναι ότι όταν βλέπουμε έναν δήμαρχο να εκλέγεται και να επανεκλέγεται, σημαίνει ότι μάλλον πετυχημένο έργο πρέπει να έχει, διαφορετικά ο λαός θα τον είχε πετάξει έξω. Έπειτα, σήμερα ζούμε και πολύ ιδιαίτερες στιγμές με πολύ λεπτές ισορροπίες, θα μπορούσε να πει κανείς. Βλέπετε, Δήμαρχε, τι γίνεται. Το κακό για το κοσμάκι, τον απλό, έχει ξεκινήσει από την κεντρική πολιτική σκηνή. Πιστεύετε ότι αυτές οι εκλογές θα έχουν επηρεαστεί από την κατάσταση που μας έχουν επιβάλει οι κυβερνήσεις? Δεν λέω η κυβέρνηση, για να μην παρεξηγηθώ, ας πω οι κυβερνήσεις για να είναι γενικότερο. Μα όχι, σήμερα εμείς από τους άλλους δεν θα κάνουμε πολιτική εδώ πέρα. Πολύ σωστά τονίσετε, η εκπομπή είναι αυτοδιοικητική και σαν τέτοια θα σταθούμε. Ούτε θα κοιτάξουμε να κάνουμε αντιμνημονιακή πολιτική. Όχι, βέβαια. Εγώ ρωτάω αν θα επηρεάσει η κατάσταση οικονομική, το μνημόνιο και όλα ετούτα, τις εκλογές του 2010, τις αυτοδιοικητικές. Όχι μονάχα σαν αποτέλεσμα, αν θα τις επηρεάσει, αλλά και στην αποχή. Που ενδεχομένως τα έχουμε, έτσι, την περιμένουμε. Θα επηρεάσει σίγουρα τον λαό και τον πολίτη, ο οποίος ζει ένα δράμα, θα έλεγα, τη στιγμή αυτή, με όλη αυτή την κατάσταση την οικονομική, η οποία σαφώς έχει επηρεάσει τους πολίτες. Και βέβαια, αυτή τη στιγμή δεν κοιτάζουν την κατάσταση πώς είναι. Το θέμα κοιτάζει καθένας πώς θα μπορέσει να ξεπεράσει την μεγάλη αυτή τη δύσκολη στιγμή που περνάει η οικογένειά του. Βέβαια παρασέρνεται από την πολιτική και βέβαια θα έχει άμεση ανταπόκριση και στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Θα πρέπει σήμερα ο κόσμος να καταλάβει ότι καμία σχέση δεν έχει η πολιτική με την αυτοδιοικητική διεκδίκηση. Ίσα-ίσα θα πρέπει να στήσει αυτούς που νομίζει ότι είναι πιο σωστοί, οι οποίοι θα μπορέσουν μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο της λιτότητας να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να πράξουν το σωστό και το καλό για τον τόπο, διότι πραγματικά θα πρέπει να αφήσουμε τις παλιωκομματικές δραστηριότητες και να κοιτάξουμε πώς μέσα από αυτό το πλαίσιο, το σκληρό της λιτότητας, μέσα από αυτή την μέγιστη περικοπή των κονδύλιων προς τοπική αυτοδίκηση, φτάσαμε περίπου 40% να υπάρχουν περικοπές από το κράτος προς την αυτοδιοίκηση τοπική και κυρίως του πρώτου βαθμού. Έκοψε τα πόδια. Ακριβώς. Αυτή η περικοπή, γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Και να πούμε και κάτι στον κόσμο που πιθανόν να το έχει ακούσει και άλλες φορές. Δεν παίρνατε και τα κονδύλια του αιώνα που σας επιτρέπαν να κάνετε και αυτά που χρειάζεται ο τόπος σας. Ούτως ή αλλιώς δεν τα παίρνατε. Σας κόβουν και το 30-40% από τα ήδη κουτσουρεμένα, σας δέσανε τα χέρια και σας κόψανε και τα πόδια, Δήμαρχε. Φτάσαμε στο σημείο να μην μπορούμε να πληρώσουμε καν τους μισούς των υπαλλήλων. Φτάσαμε στο σημείο η λεγόμενη σάτα που είναι για έργα άμεση ανάγκη για τον Δήμο, να μην αρκεί να στρώσει ούτε ένα δρομάκι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αλλήμον στους Δήμους που δεν έχουν κάποια οικονομική. Κάποιους πόρους από αλλού. Κάποιους πόρους από αλλού, ας το πούμε, για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν ορισμένα προγράμματα. Άρα λοιπόν, θα θέλει χρηστή διοίκηση, θα θέλει διαφάνεια, σωστό προϋπολογισμό, γνώση το αντικειμένο, εμπειρία, ούτως ώστε κανείς να μπορέσει μέσα σε αυτή τη λέλαπα την οικονομική να μπορέσει να πετύχει ορισμένα από τα βασικά έργα υποδομών που χρειάζονται οι Δήμοι μας και κυρίως ο Δήμος ο Νέος Ρεοκάστρου, που αποτελείται από δύο Δήμους, ας το πούμε, επαρχιακούς υπό ανάπτυξη, όπως είναι ο Δήμος Καλλιθέας και Μυγδονίας, και έναν Δήμο ο οποίος έχει την πορεία του και την ανάπτυξή του, όπως είναι ο Δήμος Ρεοκάστρου. Άρα λοιπόν, θα πρέπει κανείς να εισκύψει με ιδιαίτερη σοβαρότητα, ούτως ώστε να μπορέσει μέσα σε αυτή την οικονομική δυσπραγία
να πετύχει το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα. Σωστά. Το χωροταξικό ήταν αναμενόμενο για σας, ότι όσον αφορά το δικό σας κομμάτι, τρεις δήμοι οι οποίοι ενώθηκαν και γίνονται ένας, με τον Καλλικράτη πλέον, ήταν μέσα στα αναμενόμενα του χωροταξικού που κουβεντιάζετε εσείς οι δήμαρχοι, γιατί αλλού έχουν γίνει τέρατα και σημεία. Όχι, είναι σωστή ερώτηση και η αλήθεια είναι ότι ξαφνιαστήκαμε από αυτή τη νέα δομή του Καλλικράτη ό,τι έχει σχέση με το Δήμα μας. Εμείς πιστεύαμε και πιστεύαμε ότι η χωροταξική διάταξη με τον Δήμο Ασσύρου και Λαχανά ήταν πιο εύκολη, πιο προσβάσιμη, εποφελία των τριών πιο δήμων. Ομοιογενή. Υπήρχε μια πιο μεγάλη ομοιογένεια, πολιτιστική, κοινωνική, οικονομική, χωροταξική. Κοινά τα ενδιαφέροντα, τρεις δήμοι υπό ανάπτυξη, νέοι καποδιστριακοί δήμοι, πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε κάλλιστα να έχουμε μια πιο σωστή και πιο ισομερή και ισότιμη ανάπτυξη. Πράγματι μας ξάφνιασε και βέβαια να τονίσω ότι περίπου τα 2/3 των συνδημοτών μας προς αυτή την κατεύθυνση κοίταζαν. Αν εξαιρέσουμε το Μεσοχώρι, το οποίο πολύ σωστά έχοντας την γυμνίαση με τον όγκο τον ορεινό προς το Ρεόκαστρο, οι συμπολίτες μας εκεί, οι συνδημότες μας, είχαν την θέληση και σωστά βέβαια να προσχωρήσουν προς το Ρεόκαστρο. Αλλά το κράτος έδωσε νέα δομή, μας ενέδεξε στο Ρεόκαστρο και εμείς αυτή τη στιγμή... Κοινός δεν ακούει. Εντάξει, εμείς αυτή τη στιγμή κοιτάμε μέσα από αυτή τη νέα δομή να κοιτάξουμε το καλύτερο για τους τρεις νέους δήμους. Πριν ξεκινήσουμε να δούμε πόσο γνωρίζετε τι έχουν γίνει στους άλλους δήμους και πού πονάει ο λαός εκεί και ο τόπος, θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Να πάμε λίγο στο θεσμικό κομμάτι του Καλλικράτη. Ο Καλλικράτης, σαν έννοια, σαν πρόγραμμα, σαν σχέδιο, σαν σχεδίαση, ήταν πολύ όμορφος, ιδανικός και στο μυαλό το δικό σας, ενδεχομένως και στο δικό μας κτλ. Φυβέ έτσι πως εξελίχθηκε, ήταν λιγάκι περίεργος και δεν ξέρω και κατά πόσον ήμασταν και έτοιμοι μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα των αλλαγών και δι' των οικονομικών στην Ελλάδα να υποδεχτούμε και τον Καλλικράτη, αλλά έτερον εκάτερον, θα αφήσουμε στην άκρη. Και ας πάμε στο θεσμικό κομμάτι. Σας δίνουν καινούργιες αρμοδιότητες, Δήμαρχε. Σε μένα, στο δικό μου το μυαλουδάκι, φαντάζει πρωτίστως ότι αυτός που θα αναλάβει δήμαρχος αύριο σε αυτό το καινούργιο εγχείρημα πρέπει να είναι ένας άνθρωπος έμπειρος και πρέπει να είναι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αλλιώς, μάλλον δεν μπορεί να τα καταφέρει γιατί είναι δύσκολο εγχείρημα. Σας δώσανε καινούργιες αρμοδιότητες. Εδώ φτάσαμε στο σημείο, στην προηγούμενη δομή, να σας έχουν αφαιρέσει 40% από τα εισοδήματα. Τώρα, με 100 καινούργιες αρμοδιότητες, π.χ., πώς θα τα απεξέλθετε οικονομικά, άμα δεν έρθουν πόροι, εκτός και αν είστε από τους πολύ πολύ ρομαντικούς που πιστεύετε ότι αύριο η κυβέρνηση θα σας πει πάρτε τις 100 αρμοδιότητες, πάρτε και όλους τους πόρους που χρειάζεστε. Κοιτάξτε, μία μόνο παρένθεση στον στην αυτή την εισήγησή σας. Νομίζω η νέα δομή του Καλλικράτη, αν θέλετε να είμαστε σωστοί, θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει από το 1998. Να μην υπήρχε καν ο Καποδίστριας. Συμφωνούμε. Αυτό σαν δομή. Τώρα, σωστή ή όχι, θα το δείξει το μέλλον και η εφαρμογή του. Όμως, μία λέξη. Για να γίνουν όλα αυτά τα νέα μοντέλα διοίκησης τα οποία υπαγορεύει το Υπουργείο Εσωτερικών, αν δεν υπάρξουν κατάλληλοι πόροι, ας μην ξεγελιόμαστε. Μα όλα είμαστε σε μια εποχή που δεν έχουμε λεφτά. Όταν λοιπόν πέραν των 230 νέων δομών αναπτύσσουν σε κάθε Δήμο, θα επιγραμματικά πολεοδομία, υγεία, παιδεία. Όταν λοιπόν χρόνια τώρα ακούμε τους νομάρχες και τον προηγούμενο και τον είναι νομάρχη να επαιτεί χρήματα για τη σχολική στέγη. Όταν προσπαθούμε έχοντας μελέτες έτοιμες από το 2003 για να κάνουμε ένα σχόλιο, ένα υπηαγωγείο και ακόμη δεν έχει υλοποιηθεί η απόφασή μας. Όταν υπάρχουν οι κατάλληλες δομές και δεν υπάρχει οικονομική ευχέρεια για να γίνουν αυτά, πώς λοιπόν αυτές οι 230 πια νέες υπηρεσίες και δομές που θα λειτουργήσουν, με τι χρήμα? Άρα λοιπόν, για να επιτύχει αυτός ο Καλλικράτης νέος θεσμός, που σαν δομή, σαν εμφάνιση, σαν γραφή, σαν γράφημα θα πω, δίδει κάτι το ωραίο. Θα πετύχει μόνον αν δοθούν και οι απαραίτητοι πόροι. Από εκεί πέρα, εκ των ονόντων θα έλεγα εγώ, με ένα σωστό συντονισμό πάω τώρα και παρηγοριόμαστε μόνοι μας. Ναι, χαϊδευόμαστε μόνοι μας. Έτσι, τα αυτιά μας, όλοι μας. Με ένα σωστό συντονισμό
των υπηρεσιών, mm-hmm. για να γίνει μια σχετική οικονομία. Με ένα σωστό προγραμματισμό έργων, ουσίας, σωστών υποδομών, απαραίτητων αναγκών. Και κυρίως με εκμετάλλευση των υπαρχόντων του φυσικού πλούτου που διαθέτει κάθε περιοχή από τη δική μας, βλέπει ατομία, όσα πρέπει να λειτουργήσουν, διότι φαντάζομαι σε ρωτήσεις θα είναι και η χρήση των ατομίων. Βέβαια. Λοιπόν, και των άλλων δομών, ίσως λοιπόν θα πρέπει με ένα νέο προγραμματισμό, με ένα συντονισμό ενεργειών και σωστής διαχείρισης, αλλά και προγραμματισμού σωστού, μόνο έτσι πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και να λειτουργήσει mm-hmm. ο νέος θεσμός, μέχρι ότι η πολιτεία βρει, αν βρει, ερώτημα, τα απαραίτητα κονδύλια για τους Δήμους. Λοιπόν, ας μείνουμε στο να χαϊδεύουμε τα αυτιά μας και ας πάμε λίγο παρακάτω, γιατί εμένα με ενδιαφέρει πρωτίστως ένα κομμάτι. Το πόσο κάθε υποψήφιος είναι γνώστης, όχι των προβλημάτων του τόπου του, αυτά τα ξέρει δήμαρχη γιατί τα περπατάει κάθε μέρα, γιατί ακούει τους δημότες, είναι πολύ κοντά στον άνθρωπο, περισσότεροι από εσάς και προς τιμή σας. Θα πάτε και στο καπί, θα πάτε και στο καφενείο, έτσι, θα μπείτε και στην εκκλησία, θα πάτε και στη γειτονιά, θα ακούσετε και τον παππού και τη γιαγιά και το παιδάκι στο σχολείο. Είστε γνώστες, ξέρετε τι γίνεται στο Δήμο σας, ξέρετε πολύ καλά τι χρειάζεται το Δήμο σας. Γνωρίζετε όμως τι συμβαίνει στους διπλανούς δήμους. Δηλαδή, περιπίνε, στην Καλλιθέα, ξέρετε ποια είναι τα κομμάτια που ενδεχομένως θα χρειαστεί την άλλη μέρα να επιμεληθείτε. Ναι, τι υπάρχει καλό, τι υπάρχει κακό, τι πρέπει να διορθωθεί. Εφόσον καλός ή κακός, και εγώ θα πω μία λέξη που μου αρμόζει, από διαστροφή κανείς ασχολείται με τα κοινά, διότι... Με χρειάζεται λίγη τόση, κάτι θέλει. Δεν νομίζω διαφορετικά κανείς θα έχει να ασχοληθεί με τα κοινά. Πείτε από διαστροφή, πείτε από καμία φιλοδοξία και κανένας εγωισμός. Θέλει να συνεχίσει αυτό το έργο το δίσκο της τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον καλός ή κακός μας ενέταξε το κράτος σε αυτή τη νέα δομή, εξ ανάγκης πρέπει κανείς να εσκύψει και να δει τα προβλήματα και των άλλων δήμων, εκτός από αυτά που γνωρίζετε για τον εαυτό του, όπως πολύ σωστά είπατε, που καθημερινά τα βιώνει, ας το πούμε. Και λοιπόν, εδώ και 4 μήνες περίπου, ασχολούμαστε και με τους άλλους 2 δήμους και εσκύψαμε πράγματι σε αυτούς, είδαμε τέρατα και σημεία. Είναι λίγο βαρύς ο χαρακτηρισμός αυτός, διότι εκ των πραγμάτων κανείς κάνει σύγκριση. Όταν με κάποιον άλλον συνάδελφο συμπορέθηκε 8 χρόνια, όταν ορισμένα πράγματα τα ξεκίνησε μαζί του και κυρίως όταν βλέπει τι έκανε αυτός και τι δεν έκανε ο άλλος. Εκεί αρχίζει η σύγκριση. Εγώ θα πω ότι είμαι απογοητευμένος από τα επιτεύγματα του συναδέλφου στην Καλλιθέα. Δεν μηδενίζω κανένα έργο, κανένας δημάρχου. Πάμε να δούμε λοιπόν κάποια σημαντικά έργα που γίνανε ή δεν γίνανε στο διπλανό Δήμο. Και εσείς μου λέτε, για να μπορεί και ο κόσμος να καταλαβαίνει, αλλά να καταλαβαίνω και εγώ τι λέτε. Γιατί το να μιλάμε αόριστα είναι πάρα πολύ εύκολο. Να σας πω, ας πούμε, τι λέτε για τον αθλητισμό, για το κομμάτι του αθλητισμού σχετικά με την Καλλιθέα. Φαντάζομαι